σημασία να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τους κινδύνους που υπάρχουν και ελοχεύουν σε βάρος της Κύπρου, σε βάρος του συνόλου του κυπριακού λαού. Και να καταλάβουμε ότι θα πρέπει η προσοχή μας να εστιαστεί στο πώς επαναρχίζουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Νεοφύτου ότι αν θέλουμε να είμαστε εμπιστικοί, αν θέλουμε να διατηρούμε την αξιοπιστία μας όταν απευθυνόμαστε στη διεθνή κοινότητα, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το ποιο είναι το πλαίσιο στη βάση του οποίου διεκδικούμε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή ερμηνεύεται από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που οδηγεί σε ενωμένο κράτος η λύση, συνέχεια της κυπριακής δημοκρατίας, με μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποχρέωση και των δύο ηγετών να επικεντρωθούν στο πώς επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Λυπούμε να παρατηρήσω ότι η εικόνα τουλάχιστον την οποία εμείς προσλαμβάνουμε από δημόσιες τοποθετήσεις που γίνονται και από τον κύριο Ακκιντζή, αλλά δυστυχώς και από τη δική μας πλευρά, ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς θα παρουσιαστεί μια εικόνα θετική αντί για την ουσία, που είναι η ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν σας κρύβω ότι ανησυχούμε, γιατί κάθε μέρα που περνάμε την προσπάθεια επιβολής νέων τετελεσμένων από την Τουρκία με την περαιτέρω αύξηση του βαθμού δυσκολίας επανέναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θεωρούμε ότι κάθε μέρα διολυσθένουμε προς την οριστική διχοτόμηση. Και η διχοτόμηση θα είναι απλώς η αφετηρία για νέα δεινά, για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Να σας θυμίσω μια δική σας τοποθέτηση σε προηγούμενη συνεδρία του Διεθνικού Συμβουλίου, ότι εάν υπάρξουν πραγματικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών, εκτιμούσατε ότι η Τουρκία σιωπηρά μεν θα έκανε βήμα πίσω σε σχέση με τις προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή... Εξακολουθώ να έχω αυτή την άποψη. Συγγνώμη κύριε Κυπριανό, να το ολοκληρώσω. Ναι. Έγιναν στη Νέα Υόρκη πολύ έντονες διεργασίες για επανέναρξη των συνομιλιών και πριν καν στεγνώσει το Μελάνια και πριν καν αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας τι είναι το επόμενο βήμα, η Τουρκία κλιμακώνει τις ενεργείες της στο χείριστο δυνατό βαθμό. Κύριε Χαραλάμπουζο, να μου επιτρέψετε να πω ότι έγιναν διεργασίες. Δεν έχω πιστεί ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε από το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας ήταν σαφής μετά το Crans Montana στην έκθεση του το Σεπτέμβριο του 2017. Έβαλε τρεις προϋποθέσεις. Η πιο σημαντική κατά την άποψη μου ήταν ότι πρέπει να πιστεί ότι υπάρχει η πολιτική βούληση αυτήν τη φορά να πάμε μέχρι τέλους. Και σας ρωτώ εγώ, όταν ο κύριος Ακκιντζή λέει ότι εγώ συμφωνώ με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, αλλά θέλω μια ψήφο παντού. Το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα λέει ξεκάθαρα ότι θα υπάρχει μια ψήφος, αλλά όχι παντού. Εκεί που επηρεάζονται τα ζωτικά συμφέροντα. Αυτό είναι συνέπεια με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Όταν ο Γενικός Γραμματέας μιλά για πολιτική ισότητα και αποτελεσματική συμμετοχή, όταν μιλά για κατάργηση της αναχρονιστικής συνθήκης εγγύησεως, και εμείς επιμένουμε ότι στους όρους αναφοράς πρέπει να καταγραφεί αυτόν με τρόπο ξεκάθαρο, είμαστε εναρμονισμένοι με την συμφωνία μας με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Λέω λοιπόν ότι χρειάζεται να προσέξουμε αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να πείσουμε πραγματικά ότι είμαστε έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν γίνεται να λέμε φραστικά κάτι και ουσιαστικά με τις απαιτήσεις τις οποίες προτάσουμε και εμείς να κινούμαστε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Επιμένω για να καταλήξω ότι εάν δημιουργηθούν προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, δεν θα μπορέσει η Τουρκία να συνεχίσει τις προκλήσεις της. Είναι πολιτική εκτίμηση αυτή. Στο
Δοσμένο περιβάλλον, κύριε Κυπριανού, είναι ένα ερώτημα. Τι περαιτέρω θα μπορούσε να πράξει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για να ικανοποιήσει αυτό που περιγράφεται? Μα σας είπα τώρα μόνο. Σας είπα τώρα ένα περιφραστικό, το οποίο αναφέρεται. Όχι, δεν είναι φραστικό. Δεν το αφισβητώ. Το λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το αφισβητείτε ως βούληση για. Όχι. Σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας είπα ότι λέμε ότι συμφωνούμε με το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Αλλά εφόσον ο Ακιντζή απαιτεί να μπει ο όρος του για μία θετική ψήφο παντού, να βάλουμε και εμείς την ρετήρα αναφορά για την κατάργηση του συνθήκης εγγύησης. Νομίζω ότι με τέτοιες προσεγγίσεις. Η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι δεν το έθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Το έφερε ένα. Α, εξαρτάται. Ότι αν επιμένει. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Μπορεί να έχετε καλύτερη ενημέρωση από ό,τι ακούμε εμείς. Από ό,τι ακούμε εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι έχετε καλύτερη ενημέρωση. Η δημοσίωση που υπήρχε ήταν αυτή. Άρα υπάρχει η πληροφορία ότι το έθεσε η ελληνοκυπριακή πλευρά το θέμα των εγγύσεων. Έτσι μας έχει λεχτεί στο Εθνικό Συμβούλιο. Τώρα, αν εσείς ξέρετε κάτι διαφορετικό, όχι, εντάξει. Δεν επικαλούμαστε ότι έλεγαν. Ναι. Σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις, ο Πρόεδρος σας έχει ενημερώσει ποιες είναι οι σκέψεις της Λευκωσίας, πώς θα αντιδράσουμε για την. Νομίζω ότι είναι καλύτερα αυτά να υποβληθούν ως ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μιλούμε από μέρος της κυβέρνησης εμείς. Εγώ θα επαναλάβω την ανησυχία του ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία εξελίσσεται πολύ επικίνδυνα και χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την επιθετικότητα. Και η δική μας άποψη, μπορεί να κάποιον να λέει ότι είμαστε λαθασμένοι, είναι ότι μόνο με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα αναχαιτιστεί αυτή η τουρκική επιθετικότητα.